Καλησπέρα σα! Στο επίκεντρο σήμερα έχουμε μαζί μα έναν πολιτικό της νέα γενιάς. Έναν άνθρωπο που μεγάλωσε σε αριστερή οικογένεια με αυτοδιοικητικού γονεί και σήμερα εκπροσωπεί τη Λέσβο στο Κοινοβούλιο. Τον βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουρνού. Καλησπέρα σα, κύριε Υπουργού. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σα έχουμε μαζί μα για να πούμε για τα πάντα, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και ελπίζω να βγάλουμε και ειδήσει. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία στην καινούργια εκπομπή. Να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι δυσάρεστο που έχει συγκλονίσει την απώλεια του νεκτάριου Σαντορίνιου. Ε, ήταν αναπληρωτή υπουργό, εδώ το γνωρίσαμε και βέβαια έχει προσφέρει και έχει αφήσει πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο περνάει κατά καιρού προβλήματα, όμω δεν πάβει να είναι δημιούργημά του και κάτι που βοηθάει πάρα πολύ του νησιώτε. Ε, για μας το ΣΥΡΙΖΑ, η απώλεια του νεκτάριου του Σαντορινού ήταν βαρύτατη, πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο Επίπεδο, ένας εξαιρετικός φίλος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και μόλις 50 ετών. 50 στα 51 με δύο παιδιά. Ο Σαντορινιός έδωσε μια πολύ γενναία μάχη, πάνω από 3,5 χρόνια με τον καρκίνο. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα αυτό που εντυπωσίασε όλους ήταν η ενέργεια με την οποία ήταν παρόν στις πολιτικές εξελίξεις από το 19 και πέρα ως βουλευτής και το μεάρχης ναυτιλίας του του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα, πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο, που μα πλήγωσε βαθιά η απώλεια ενό φίλου μα πρώτα απ' όλα και συναγωνιστή mm -hmm. μας, ε, θέλω να απευθυνθώ στον κόσμο που μας βλέπει και να πω ότι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Κάθε ναι, φορά ναι. δηλαδή που οι πολίτες των νησιών μας πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την, απο, την, την αποζημίωση από το κράτος, ούτως ώστε στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, της κατοχυρωμένης πια νησιωτικότητας στο Σύνταγμα της χώρας, να προσπαθούμε να ισορροπούμε τις συνθήκες μετακίνησης των ανθρώπων στα νησιά με τους ανθρώπους στην Ενδοχώρα. Ε, αυτό έχει την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού μια εμβληματική μεταρρύθμιση η οποία συζητιόταν για δεκαετίες στη χώρα μας mm -hmm. και πραγματοποιήθηκε υπό υπουργία του Σαντορινιού. Και νομίζω, βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός έκανε ε, και στη δική του περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου έκανε τουλάχιστον δύο κομβικέ παρεμβάσεις. Η μία ήταν οι μονάδε αφαλάτωση του νερού, mm -hmm. ούτω ώστε τα νησιά να έχουν πάρκια στα Οδεκάνσα ε, και η δεύτερη εμβληματική παρέμβαση που βρίσκεται σε λειτουργία είναι η Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυπνο ήταν οραματικά έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν ή υπογράφηκαν και ξεκίνησαν επί της του και νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα μαχητικός και συνέχιζε και τώρα στην, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση να, να μάχεται, να παρεμβαίνει Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον πολιτικό κόσμο συνολικά για τον τόπο μα. Είναι συγκινητικό να διαβάσει κανεί την ανακοίνωση που έβγαλε μόλι πριν από λίγε μέρε. Που είπε ότι εγώ δίνω τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά θα δώσω τη μάχη mm -hmm. για την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Ήταν παρόν μέχρι την τελευταία στιγμή με κοινοβουλευτικέ παρεμβάσει, ακόμη και από το κρεβάτι του πόνου. Και η απώλειά του μα πάρα πολύ. Και εύχομαι. Επειδή ξέρετε, πριν λίγε μέρε είχαμε και άλλη μια απώλεια στη Βουλή ενό 57χρονου συναδέλφου από τα Χανιά τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Βολουδάκη, πάλι από ναι. καρκίνο. Ναι. Εύχομαι να μην ε, ζ, ζούμε ούτε εμεί ούτε ο υπόλοιπο κόσμο ε, τόσο οδυνηρέ απώλειε. Γιατί δυστυχώ. Ε, και γι' αυτό είναι που συζητάμε έντονα για το σύστημα υγεία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι χάνονται άνθρωποι σε νεότατη ηλικία ε, και άρα εμείς ως κράτος πρέπει να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μην μένει μόνος του κανένας πολίτης. Να πολεμάει όσο το δυνατόν περισσότερο όταν του τυχαίνει το κακό. Πράγματι. Και θα μείνουμε έτσι στα, στις απώλειες, στο βαρύ το κλίμα και είναι αυτό, αυτό που συνέβη δίπλα μας, στους γειτονές μας στην Τουρκία... Ηταν ε, κάτι που έχει συγκλονίσει τον κόσμο ολόκληρο. Έχει συγκλονίσει και εμά, ε, παρόλο που υπήρχε όλο αυτό το κλίμα τη ένταση, όλο το προηγούμενο διάστημα, και πάλι ο κόσμο αυθόρμητα πάει να βοηθήσει. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι οι αρμόδιοι επιστήμονες βάφτισαν αυτούς του σεισμού ως σεισμού του αιώνα. Mm -hmm. Σκεφτείτε τώρα, τρεις το πρωί, να συμβούν δύο σεισμοί πάνω από 7,5 ρίχτερ και το επόμενο πρωί άλλο ένα αντίστοιχου μεγέθου. Ε, με αποτέλεσμα σήμερα σε μια ακτίνα 500 χιλιόμετρων που επηρεάζει κοντά στις 15 πόλεις και μάλιστα πολλές από αυτές με πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, άνω του ενό εκατομμύριου. Πολύ πυκνό κατοικημένος. Πολύ... Ε, σε μια ακτίνα λοιπόν 500 χιλιόμετρων ε, σεισμοί τέτοιου μεγέθους. Άρα αυτό που έχουμε σήμερα, αυτό που έχουμε ως αποτέλεσμα του σεισμού είναι την κατάρρευση χιλιάδων κτηρίων. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για την ανάγκη σωστικών συνεργείων ακόμη και στην πιο οργανωμένη χώρα του κόσμου. Τι θα σήμαινε. Mm -hmm. Στις Ηνωμένες για παράδειγμα. Πριν από λίγο έμαθα ότι και η ομάδα που πέρασε ειδικών αποστολών από εδώ για το Αϊβαλή... Του ζητήθηκε από την Τουρκία να παρατείνουν την παρμονή του. Η κατάσταση είναι δραματική. Έχουν ευτυχώ και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο έχουν τρέξει να συμβάλλουν με σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Mm. Αλλά είναι τόσο τεράστιο το μέγεθο τη καταστροφή που ακόμα νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο θα είναι ο αριθμό των ανθρώπινων απολειών. Μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να προσεγγίσει και τι 70 και τι 80 χιλιάδε, και παραπάνω. Είναι κάτι δεν το χωράει ο νους. που δεν το χωραει ο νους πραγματικά και είναι και λίγα τα λόγια. Από εκεί και πέρα ε, θεωρώ ότι πολύ ορθώ η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή προθυμοποιήθηκε και τελικά έστειλε mm -hmm. σωστικά συνεργεία, διασώστε σε ΜΑΚ ε, και μετά πήγανε και εθελοντέ. Ήταν το ελάχιστο καθήκον μας ως γείτονες και θέλω να το πω και αυτό εγώ αύριο το πρωί θα βρεθώ στο Ευαλή για μια συνάντηση ε, συμβολικού χαρακτήρα με το Δήμαρχο του Ευαλιού για να εκφράσω ακριβώς ε, την φιλία και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού απέναντι σε ένα δοκιμαζόμενο γείτονα ας αφήσουμε στο πλάι τι εντάσει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Το αφήγημα του κυρίου Ερντογάν γκρεμίστηκε μαζί με τα συντρίμμια των σπιτιών. Αυτό το αφήγημα τη συνεχού ένταση mm -hmm. και κλιμακούμενη ένταση. Έχουμε μία νέα κατάσταση στους μετά από Λάους αυτό δεν το υπάρχουν σύσμα. αυτά και είναι και στο DNA του Έλληνα νομίζω. Και φάνηκε να και εγώ είμαι ευγνώμων στου συμπολίτε μα ε, και στη Λέσβο και στη Λίμνο που έσπευσαν αμέσω να συγκεντρώσουν προμήθειε και ανθρωπιστική βοήθεια. Και τα στέλνουμε εδώ και πάρα πολλέ μέρε με τη συνεργασία mm. εδώ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, τη Ζαλέ Lines με τα καραβάκια. Και φεύγουν προ το Δήμο του Αιβαλιού για να το πούμε και αυτό, να ξέρει ο κόσμο. Όλα συγκεντρώνονται στο Αιβαλί. Ο Δήμο του Αιβαλίου τα κατηγοριοποιεί. Διαχειρίζεται, τη... διαχειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια mm. με βάση πληροφορίε που έχουμε, όλη τη βοήθεια που έχει πάει, να μην ανησυχούν οι άνθρωποι. Αυτά που έδωσαν ναι. θα πάνε εκεί που πρέπει. Και φεύγουν μετά οργανωμένα για τον Νότο. Γιατί ξέρετε, είναι και δυσπρόσιτη πλέον η περιοχή των σεισμών ε, λόγω των καταστροφών και στο οδικό δίκτυο. Άρα, υπεύθυνοι φορεί, δήμοι στην Τουρκία ή κοινωνικέ οργανώσει, αναλαμβάνουν τη μεταφορά των εφοδίων. Και δεν είναι, είναι μόνο ε, οι, οι ζωέ που χάθηκαν, είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρί στέγη, μέσα σε χαμηλέ θερμοκρασίε, πώ θα επιβιώσουν αυτές τις δύσκολο, το πρώτο διάστημα που. Οπότε φαίνεται βοήθεια δεν υπάρχει ουσιαστικά. Αυτή η αδιανόητη σεισμική δραστηριότητα, κυρία Γιακουμή, επηρεάζει, όπω διάβαζα, στην Τουρκία πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπου και άλλα 5 εκατομμύρια, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, Σύριων. Στη mm -hmm. βορειοδυτική yeah. Συρία, η, στη, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραϊκή. Στην περίπτωση τη Τουρκία, έχουμε ένα οργανωμένο κράτο που πάει να αντιμετωπίσει mm -hmm. την καταστροφή, έστω και αν υπάρχουν. Έντονες, έντονες κριτικές διαμαντική. Έντονες διαμαντική. ενάντια στην κυβέρνηση για το πώς mm. το διαχειρίζεται. Αλλά εν πάση πτώση, είναι ένα κράτος εν ειρήνη mm. με τα όσα προβλήματα έχει. Εδώ, στη, στη Συρία, Συρία μιλάμε για μια διαλυμένη κατάσταση mm. όπου στις περιοχές που έχει γνωσισμός είναι ελεγχόμενες από την αντιπολίτευση mm. και όχι από την επίσημη κυβέρνηση Δαμασκού. Παρ' όλα αυτά διάβαζα χθε ότι και η επίσημη κυβέρνηση της Δαμασκού, ο Άσαντ, mm. ε, κάλεσε και αυτός σε διεθνή βοήθεια στα βορειοδυτικά σύνορα. Χώρας, διότι και εκεί είναι ανίποτη η καταστροφή. Είναι αφάνταστα τα φαινόμενα. Μιλάμε τώρα για εθνικές, εθνικά, δίκτυα, εθνικές οδούς που άνοιξαν στα δύο. Mm -hmm. ε... και δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος για τη διαχείριση. Και δυστυχώς είναι αυτό ότι οι δυνάμεις που διαχειρίζονται αυτές τις περιοχές, που διοικούν αυτές τις περιοχές, ως επιτοπλίστων είναι ανοργάνωτες. Δεν είναι επίσημη κρατική οντότητα. Μάλιστα. Να φύγουμε όμως από αυτό το κλίμα και όπως είπα και στην αρχή θα ήθελα να πάμε λίγο σε εσά, το ξεκίνημά σα. Είστε ένας νέας γενιάς πολιτικός, ένας βουλευτής ο οποίος εξελέγησε την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ένας άνθρωπος του τόπου μας, ένα παιδί που μεγάλωσε σε μια οικογένεια αριστερή και θα ήθελα να μου πείτε λίγο να πάμε λίγο πίσω στο ξεκίνημά σα. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή με την πολιτική για σας. Ε, όπως είπατε και εσείς πολιτικά ερεθίσματα υπήρχαν ε, από πολύ μικρή ηλικία mm -hmm. ε, από τη δεκαετία του 80 τα χρόνια του δημοτικού σχολείου σας θυμίζω ότι ο πατέρας μου ήταν αντιδήμαρχος για δύο μητέρα, τετραετίες εσύ. με δήμαρχο του στρατή τον Πάλι. και στη συνέχεια η μητέρα μου το 90 94 επίσης αντιδήμαρχος με τον Αίμνη στον νότιο Παναγιώτου μια Μεγάλη τεράστια φυσιογνωμία Τη Δημοκρατική Παράταξη και τη Αριστερά στην Ελλάδα, θα πω εγώ, που δυστυχώ συγκρινόμενα τα τότε δεδομένα και αυτοί οι άνθρωποι με τη σημερινή κατάσταση μα κάνει να αναπολούμε το παρελθόν. Ε, άρα λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα σπίτι με έντονη πολιτικοποίηση. Έντονο πολιτικό στοιχείο. Ε, αυτό μου επέτρεψε σε πολύ μικρή ηλικία να έχω αναμνήσεις από τις Πολύ έντονες πολιτικές εξελίξεις της περίοδου εκείνης. Ε, 1989, ενιαίος συνασπισμός τότε, συνεργασία του Φλωράκη με τον Κύρκο, mm -hmm. μετά διάσπαση του Κουκουέ και του συνασπισμού το 1991, ειδικά δικαστήρια για τον Παπαντρέου. Όλη αυτή την πολύ ταραγμένη περίοδο είναι ένα κομμάτι των παιδικών μου αναμνήσεων. Ό,τι πως καταλαβαίνετε όταν μεγαλώνεις μέσα σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον ε, οι δρόμοι είναι δύο. Είναι σαν φυσιολογική εξέλιξη. Οι δρόμοι είναι δύο. Ή θα το συγχαθεί και δεν θα ασχοληθεί ποτέ και θα παραμείνεις απολύτικος και απαθής ή επηρεασμένο από αυτό θα θελήσει να μπει στη συλλογική δράση. Αυτό το δεύτερο σενάριο προέκυψε στη δική μου περίπτωση όταν πήγα να σπουδάσω στην Αθήνα. Mm -hmm. Και έκτοτε από το 1998 έχουν περάσει 25 χρόνια, ε, πολλά τα χρόνια που περάσατε, ε, είμαι στον ίδιο χώρο. Ξεκινώντα από μια εποχή που είχαμε το άγχο τη πολιτική επιβίωση για το αν τότε, το τότε κόμμα μας, ο συνασπισμό του 3%, θα επιβίωνε πολιτικά σε κάθε εκλογική μάχη, είναι και 25 χρόνια όμω πολύ ισχυρών αναμνήσεων και εμπειριών. Ε, Συμβαδίζοντα από τότε με τον Αλέξη Τζίπρα, από την πρώτη στιγμή το 1998, είστε πολύ κοντά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν μάλιστα και πρόσφατα μαζί στι Βρυξέλλε. Είστε από του ανθρώπου που πολλά χρόνια τώρα σα βλέπουμε ότι είσαστε στο πλευρό του. Ήταν ο δεύτερο άνθρωπο που γνώρισα όταν εντάχθηκα το 1998 στην ολέα του ε, και μάλιστα μαζί του ήταν και η Μπέτη, σύντροφό του. Από την που... αρχή δηλαδή. Άρα ήταν περίπου μοιραίο ότι η όλη πορεία μου Είναι στο χώρο. Αν κοινή πορεία. Ε, ήταν παράλληλη με αυτή του Αλέξη τζίπρα. Τσίπρα. Ε, δεν διεκόπη αυτό ούτε την περίοδο τη διακυβέρνηση. Βρέθηκα στο μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο Πρωθυπουργό στρατηγικού σχεδιασμού τον τελευταίο χρόνο τη διακυβέρνησή μα. Mm. Και άρα. Αποκόμισα και από εκεί τεράστιε εμπειρίε, επίση σε μια ταραγμένη περίοδο για τη χώρα. Σίγουρα. Ε, με τη συμφωνία των Πρεσπών, με τι αποστολέ στην Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, επίσκεψη των Ερντογάν ή στη Μόσχα για συνάντηση τότε με τον Πούτιν. Mm -hmm. ε, αλλά και στο εσωτερικό πεδίο. Ε, μιλάγαμε πριν από λίγο για το μεταφορικό ισοδύναμο που είχε θεσπιστεί εκείνη την περίοδο το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν μια, όπως σας είπα, μια μεταρρύθμιση τομή για, την, για τους πολίτες των νησιών. Ε, η όλη κουβέντα για τη διάσπαση του τότε νέου Δήμου Λέσβου Πράγμα. και το τι θα γινόταν αυτό το thriller που παίχτηκε μέχρι τελευταία στιγμή και καταφέραμε και διασπάσαμε το Δήμο και νομίζω ότι ήταν μια σωστή ενέργεια που χρειάζεται συζήτηση για παρακάτω. Mm -hmm. Εγώ θεωρώ ότι η Λέσβος θα μπορούσε να έχει και τρεις Δήμους. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται έντονα. Υπάρχει μια συζήτηση από τότε mm -hmm. που έχει μείνει σε κρεμότητα. Ε, αλλά το πρώτο βήμα που μπορούσε να γίνει τότε έγινε με τη διάσπαση ενό πολύ δύσκολου του Δήμου λόγω του ανάγλυφου και των αποστάσεων και δημιουργία ενό σε, σε δύο Δήμου. Βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πορεία υπήρξε σε διαρκή επαφή με την εξέλιξη του Τσίπρα σε αυτό που εξελίχθηκε, σε έναν εθνικό ηγέτη και όχι απλά ηγέτη μιας παράταξης, που κατόρθωσε να γίνει πρωθυπουργός και επαναδιεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός. Mm -hmm. ε, και νομίζω ότι οι εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από όλα αυτά τα 25 χρόνια είναι πολύτιμες. Και είναι πολύτιμες όχι μόνο λόγω της κυβερνητικής περίοδου αυτού του 2015-2019, είναι πολύτιμες γιατί στο χώρο που εντάχθηκα έγινα δέκτης αξιών και ιδεών που με πλούτησαν και σαν άνθρωπο στη, στη σκέψη μου και στον τρόπο που λειτουργώ ακόμη και στο σπίτι μου. Ε, η συλλογικότητα, η ανάγκη του να δράς μαζί με άλλους ανθρώπους για να λύνεις κοινά προβλήματα, να διεκδικείς στη λύση του. Ε, το ενδιαφέρον και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Ανεξαρτήτως του χρώματος του δερματός mm -hmm. του. Ε, αυτά όλα τα εφαρμόζουμε σήμερα Δηλαδή ο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Είναι πολύ κοντά στην αλληλεγγύη για όλους Στο δίκτυο αλληλεγγύης το πανελλαδικό που ονομάζεται αλληλεγγύη για όλους yeah. Από την ίδρυσή του, τους αυτές κινήσεις αλληλεγγύης Και αντίστοιχη που έχουμε στη Μιτιλίνη Δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το θρήσκευμα του ανθρώπου Ή με το χρώμα του δερματός του Όποιο είχε ανάγκη, ανάλογα με τι δυνάμει του, ω κοινή αλληλεγγύη, έτρεχαν να το συνδράμουν. Και σήμερα το ίδιο κάνουμε. Η αλληλεγγύη για όλου σήμερα ε, συνδράμει ε, συμπολίτε μα mm -hmm. που έχουν προβλήματα επιβίωση, ακραία προβλήματα, κυρία Γιακομή. Και οφείλω να σα πω ότι έχω προβληματιστεί, γιατί πληθαίνει πάλι ναι. ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης ταυτόχρονα συνδράμει και οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες ε, τώρα τελευταία με το σεισμό η αλληλεγγύη για όλους έτρεξε συγκέντρωσε και απέστειλε βοήθεια στην Τουρκία που συζητάγαμε πιο πριν mm. και το... όλες αυτές οι παραστάσεις λοιπόν και οι αξίες και οι ιδέες και οι εμπειρίες νομίζω ότι με πλουσιότερο πλουσιότερος άνθρωπο είμαι πολύ ευγνώμων έχω χάσει στιγμέ τη προσωπική μου ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Ε, Στην πολιτική συμβαίνει αυτό. Πρέπει να το αποδεχτεί. Θυσιάζει ναι. θυσιάζεις ένα μεγάλο κομμάτι τη προσωπική σου ζωή. Όπω θυσιάζει από τη στιγμή που εκτίθεσαι και όλα, θυσιάζει και την ιδιωτικότητά σου. Mm -hmm. Αλλά απ' την άλλη, κερδίζει πάρα πολλά πράγματα ω άνθρωπο. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύτιμο δώρο από αυτή την ενασχόληση των 25 χρόνων. Ε, μια που αναφερθήκατε στο προσφυγικό, στο μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς τους στην περίοδο διακυβέρνησης στα νησιά πιστεύω ότι το κι όλας στις εκλογές προηγούμενες ε, εσείς ε, κάνατε μια ανάρτηση της πρόσφατα όταν είχαμε ένα ακόμη ναυάγιο και είπατε να μην μπαίνουμε στη λογική να συνηθίσουμε να μην συνηθίσουμε την τραγωδία, το, την τραγωδία. Ε, λέτε ότι εκεί είπατε ότι η κυβέρνηση ας πούμε, δημιουργεί χώρο όπου εγκλωβίζει του μετανάστε κτλ. Αυτό συνέβη όμω και πριν. Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών λόγω τη συμφωνία που είχε γίνει τότε Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, η οποία. και πολλά έχουν ακουστεί για αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει τα νησιά δεν είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση, ήταν και από πριν. Εσεί πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι που να Αλλάξει αυτή τη στιγμή την κατάσταση και ποιο είναι αυτό που θα μπορούσε ας πούμε, να μην παραμένουν. Λογικό όταν έρχονται εδώ οι μετανάστε, οι ροέ συνεχίζονται, θα πρέπει να μείνουν κάπου. Τι προτείνετε εσεί για τη διαχείριση τη κατάσταση, Λοιπόν, ε, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα ένα και να πάμε λίγο πίσω στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, κάνατε μια εκτίμηση ότι αυτό ίσω να στήχησε και εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Στο νομό, Λέσβο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Παρόλη την ταραχή που υπήρξε. Και το πραγματικό πρόβλημα, στις εκλογές του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ αύξησε και ψήφους σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. Ας το κρατήσουμε αυτό. Υπάρχει πολλής κόσμος που σε αυτό το ζήτημα μπορεί να διαμορφώνει μια σιωπηλή πλειοψηφία, δημοκρατικός κόσμος, mm -hmm, mm -hmm. οι οποίοι δεν κάναν τόσο φασαρία όσο ακραίοι κύκλοι που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν και πολιτικά. Το πραγματικό πρόβλημα του προσφυγικού για να χτίσουν καριέρε στην αυτοδιοίκηση, τα είδαμε μπροστά μα. Στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ όμω είχε μεγάλε απώλειε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, κατά τη γνώμη μου, το 2019 δεν τα πήγε καλά λόγω των επιλογών που έκανε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη. Στα μου... Στα ψηφοδέλτια εννοείται. Ναι. Mm -hmm. Κατά τη γνώμη μου, ω κόμμα που κυβερνούσε τότε mm -hmm. και εν πάση περιπτώσει ω ένα από του δύο μεγάλου πολιτικού πόλου στην πατρίδα μα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε να προσχωρήσει σε μια λογική ευρύτερων συνεργασιών. Και αυτό το 19 του στήχησε, διότι πήγε με στενά ψηφοδέλτια. Και προσπαθούμε τώρα αυτό να αλλάξει. Να σα πω λίγο για το προσφύγιο. Θα πούμε για τι εκλογέ. Θα το πούμε ναι. μετά. Αλλά ε, πάντως... Να σα πω λίγο για το προσφύγιο. Ναι, για να, για να σα πω τη σκέψη μου. Θεωρώ ότι όταν ε, στι εκλογέ αυτέ στηρίχθηκαν πάρα πολύ πάρα πολλά ψηφοδέλτια στο προσφυγικό. Έτσι. Το γνωρίζετε Εναι. αυτό. Έτσι. Πολύ πολιτικοί με αυτό, με αυτό σημαία κατέβηκαν. Γι' αυτό είναι, θεωρώ ότι. Α, αυτό είναι σαφέ. Ε, πάνω στο προσφυγικό, ω πραγματικό πρόβλημα, χτίστηκαν πολιτικέ καριέρε και στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στο Βόρειο Αιγαίο και στο ΕΝΣΥ μα, αλλά και στο εθνικό πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη, λίγε μέρε πριν τι εκλογέ του σε ομιλία του στη Σάμο υποσχέθηκε ότι μόλις βγει πρωθυπουργό θα κάνει 2.000 επιστροφές στην Τουρκία την εβδομάδα. Ε, ή το μήνα, το μήνα. Ας πούμε mm -hmm. το μήνα λοιπόν. Ε, αυτό προφανώς εν γνώση του ήταν ψέματα διότι γνώριζε ότι υπήρχαν δυστοκίες με την τουρκική πλευρά πολύ πριν τον κορονοϊό. Το γνωρίζω από τη δική μας διακυβέρνηση. Στο να εφαρμοστεί η πολιτική των επιστροφών με βάση το κοινό ανακοινοθέν Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Να πούμε και αυτό. Το κοινό ανακοινωθέν Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία είχε προβληματικά σημεία. Η Αυτό όμω που πέτυχε συμφωνή. τότε ναι. ήταν να σταματήσουν οι ροέ. Για πάρα πολλού μήνε. Σε μία περίοδο που πνιγόμασταν εδώ. Κυριολεκτικά. Στη διαχείριση. Αυτό έγινε με την αίσθηση του κατεπήγοντο και σταμάτησε για πολλού μήνε τι ροέ. Έμειναν όμω εδώ. Τι έγινε τότε. Στι εκλογέ του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη Μόρια με 5.678 ανθρώπους. Νέα Δημοκρατία με το που βγήκε κατήργησε το Υπουργείο Μετανάστευση, σταμάτησε την αποσυμφώρηση των νησιών και έτσι 7 μήνες αργότερα φτάσαμε στην έκρηξη των 21-22.000. Και αμέσως μετά είχαμε τα γεγονότα της Καράβας, όπου εκεί φάνηκε, μετά την Καράβα φάνηκε, που κατά τη γνώμη μου ήταν μια σφοδρή πολιτική ήττα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ίσω η πρώτη τη πολιτική ήττα στου 7 μήνε διακυβέρνησή του, ασχέτω αν μετά συνέβησαν τα γεγονότα στον Εύρο και ξεχάστηκε η υποθεση mm -hmm. Μετά την Καράβα όμω, όταν η κυβέρνηση κατάλαβε το λάθο τη με την αποστολή μονάδων καταστολή τη αστυνομία και τα επεισόδια και όλα αυτά, όταν άλλαξε τακτική και πήγαμε στην υπόθεση τη Βάστρια, Εκεί είδαμε ανθρώπου που έχτισαν την πολιτική του καριέρα εδώ, σε τοπικό σκηνικό, πάνω στο προσφυγικό, να κάνουν κολοτούμπε. Και μπροστά στον πακτολό των κονδυλίων, όχι απλά να σιωπήσουν, αλλά να αλλάξουν 180 μίρε την άποψή του. Και να είναι υπέρ τη βάστρια. Πάμε στο σήμερα, με μία φράση. Εμεί γιατί εναντιωνόμαστε σήμερα στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε, είμαστε δυσαρεστημένοι που έχουμε 1.800 άτομα αντί για 5 ή 10 ή mm -hmm. 20 χιλιάδες. Προφανώς και όχι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να διεκδικεί τώρα που συζητιέται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου αυτό που λέγεται υποχρεωτική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος υποχρεωτική αναλογική κατανομή των προσφύγων σε όλα τα 27 κράτη-μέλη. Mm -hmm. Όταν είσαι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνει μόνο αναπτυξιακά κονδύλια, έχει και υποχρεώσει. Θα βάλουμε μια ανοτελία, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το μεταναστευτικό, με τι ροέ, αλλά θα πούμε και για τι εκλογέ και το ψηφοδέλτιο που έρχεται. Επιστρέψαμε, κουβεντιάζαμε για το προσφυγικό, για το μεταναστευτικό, για τη διαχείριση της κατάστασης και μου λέγατε τις σκέψεις σας σχετικά με, το, με, την ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό. Έλεγα ότι αυτό στο οποίο να αντιωνόμαστε εμείς στην κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει διεκδικήσει όπως θα έπρεπε στο νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου που θα καταληχθεί από ό,τι φαίνεται μέχρι τις ευρωεκλογέ του 2024 να συμπεριληφθεί υποχρεωτική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δηλαδή, να μοιράζονται οι πρόσφυγε από τι χώρε εισόδου, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία ή και τη Βουλγαρία πλέον, mm -hmm. ε, αναλογικά στα 27 κράτη-μέλη. Ε, Πιστεύετε εμ... ότι μπορεί να γίνει αυτό, Ακούστε, το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση από την Ευρωπαϊκή ηγεσία να επιβάλλει μία τέτοια πολιτική. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Σίγουρα. Και αυτό έγινε σαφέ και την περίοδο που πιέστηκε χοντρά η Ελλάδα και από τα, τα από τα προσφυγικά ρεύματα ε, αλλά παρόλα αυτά για να έχεις μισή ελπίδα να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να πιέζεις στην περίπτωση μας κατά τη γνώμη μας έχουμε το αντίστροφο δηλαδή η κυβέρνηση έχει συμβιβαστεί με ένα μοντέλο που λέει ότι θα πάρε τόσα λεφτά χρειάζονται θα χτίσετε πολύ μεγάλες δομές για τα δεδομένα της περίοδου Mm -hmm. Μία εκ των οποίων είναι κυβάστρια με προπολογισμό 87,5 εκατομμύρια ευρώ, και σε αντάλλαγμα των κονδυλίων που θα πάρετε, όπω και των αντισταθμιστικών που δίνονται ορθώ σε δήμου, περιφέρειε κτλ., θα διατηρείτε του ετούντε άσυλο εκεί. χωρίς πρόβλεψη για το πώ αυτοί οι άνθρωποι θα διαμοιράζονται δίκαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα. Ε, κυρία Γιακουμή, γιατί σήμερα μετά από μια μακρά περίοδο πανδημία όπου περιορίστηκαν παγκοσμίω οι ροές ανθρώπων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξέρουμε ότι οι ροέ δεν εμποδίζονται με τίποτα. Ούτε με τα μποφόρ δεν εμποδίζονται. Συ... Θα σα πω. Σήμερα λοιπόν μετά από μια μακρά περίοδο πανδημία, όπου παγκοσμίω περιορίστηκαν οι ροέ των ανθρώπων, έχουμε ένα μικρό αριθμό ετούντων άσυλο στη Λέσβο. Γύρω στα 1800 άτομα, δεν απατώ ναι. να αυτή τη στιγμή. Όλοι οι αναλυτές σου λένε ότι επιταχύνεται η κλιματική μετανάστευση. Δηλαδή η Ευρώπη πάρα πολύ σύντομα, στο πολύ ορατό μέλλον, θα κληθεί να διαχειριστεί εκατομμύρια κλιματικών προσφύγων. Ειδικά από την ποσαχάρη Αφρική. Mm. Ανθρώπων δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει, που λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν θα μπορούν να ζήσουν πια στον τόπο, του. στον τόπο τους. Εκεί λοιπόν, αν εσύ δεν είσαι προετοιμασμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ενιαία πολιτική για τη μετανάστευση που θα σου επιτρέπει να μην τιμωρούνται οι χώρε εισόδου επειδή έτυχε να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται εκεί που η που Ελλάδα, είναι. η Ιταλία ναι. και η Ισπανία αλλά να υπάρχει μια ενιαία διαχείριση πανευρωπαϊκά του προβλήματο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τεράστιε κρίσει. Καινούριε. Έχουμε και μέλλον. μια Τουρκία που εργαλοποιεί όμω το ζήτημα αυτό, έτσι θα το πούμε, Ήθελα να το πω αυτό. Mm -hmm. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Α πάμε λίγο πριν του σεισμού, υπάρχει και ένα αστερίσκο. Αν θα υπάρξει επίδραση στα μεταναστευτικά ρεύματα και λόγω των σεισμών, αυτό μένει να το δούμε. Γιατί έχει να κάνει και με την ανοικοδόμηση τη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία. Πάμε όμω στο ρόλο τη Τουρκία. Mm -hmm. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονό ότι ο, η κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν στην Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει το προσφυγικό ω μοχλό όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Να. Ω μοχλό πίεση για την Ευρωτουρκική ατζέντα κυρίω. Για να πιέζει δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να την παίρνει με το μαλακό κλείνοντα τη στρόφιγγα και εμποδίζοντα του διακίνητε, είτε να την πιέζει κάνοντα τα στραβά μάτια στου διακίνητε. Αυτή είναι η περιβόητη εργαλειοποίηση του προσφυγού. Τι κάνει λοιπόν το καθεστώ Ερντογάν, παραβιάζει τους του κανόνε του διεθνού δικαίου. Εδώ θέλω να είμαι όμω η Ελλάδα ορθώ καταγγέλει στου διεθνεί οργανισμού τον Ερντογάν για παραβίαση των κανόνων του διεθνού δικαίου και εργαλειοποίηση των προσφύγων. Για να συνεχίσει όμω να είναι πιστική στην καταγγελία τη, πρέπει εμεί να είμαστε τύπο και υπογραμμό από τη δική μα πλευρά στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων. Να είμαστε δηλαδή να δείχνουμε και προ τα έξω την εικόνα ενό κράτου δικαίου. Και δυστυχώς, Άρα πάμε στη φύλαξη συνόρων. Δυστυχώ σήμερα. Έχουμε προβλήματα σε αυτό το τομέα. Έχετε πει πολλέ φορέ έχετε σχολιάσει πολλέ φορέ αυτό που γίνεται, αλλά εγώ θα σα ρωτήσω ευθέω. Εάν είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται μια βάρκα στην οριογραμμή ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, τι κάνει το λιμενικό, Του παραλαμβάνει Ακούστε. ή καλεί την Τουρκία να του πάρει πίσω όσο φίλοι. Ακούστε. Οι ίδιοι άντρε και γυναίκε του λιμενικού που περιπολούσαν, περιπολούσαν στο Αιγαίο επί ΣΥΡΙΖΑ, περιπολούν και σήμερα. Σαφώ. Αυτό που έχει αλλάξει και προκαλεί προβλήματα είναι οι πολιτικέ εντολέ από του πολιτικού προϊσταμένου. Και όχι από την ηγεσία του λιμενικού, του υπουργού και την κυβέρνηση. Η Ελλάδα λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν θέλει να είναι πιστική στην καταγγελία τη απέναντι στην Τουρκία για παραβίαση του διεθνού δικαίου, πρέπει η ίδια να εφαρμόζει κατά γράμμα το διεθνέ δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, mm. Σημαίνει ότι περιπολώντα φυσικά τα θαλάσσια σύνορά μα, όπως γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμεις που περιπολούν πρέπει να δρουν αυστηρά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των κανόνων. Προφανώς καλή την τουρκική εκτοφυλακή να μαζέψει μία βάρκα όταν αυτή βρίσκεται στο όριο των τουρκικών χωρικών υδάτων και το καλεί σε και το καταγγέλεις αν δεν τη μαζέψει. Όταν περάσει στα ελληνικά ύδατα όμως, αυτό που σου λέει το διεθνές δίκαιο είναι η έρευνα και η διάσωση. Δυστυχώ δεν έχουμε μόνο αυτά στο Αιγαίο. Έχουμε και πράγματα που παραβιάζουν του κανόνε. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει, το λέω για τρίτη φορά, γιατί όταν πάμε στου διεθνεί οργανισμού να διεκδικούμε καταδίκε και κυρώσει κατά τη κυβέρνηση Ερντογάν κτλ., εμεί πρέπει να έχουμε καθαρό κούτελο. Πάντω η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει την, ε, την τακτική τη, αυτό είναι σαφέ. Δηλαδή να δεν περιμένουμε έχει σεβαστεί ποτέ του σε διεθνεί Λέω κατάστασης. να περιμένουμε λίγο γιατί και η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον εκλογών. Σίγουρα. και δεν μπορούμε να προδικάσουμε ακόμα το αποτέλεσμα. Ενδέχεται Είχε. μετά τι εκλογέ όταν γίνουν αυτέ, γιατί τώρα με το σεισμό mm -hmm. μπλέκει η κατάσταση και η πολιτική στην Τουρκία. Η πολιτική κατάσταση. Ενδέχεται όμω μετά τι εκλογέ να έχουμε μια αλλαγή πολιτική στην Τουρκία. Την οποία πρέπει να δούμε πώ θα λειτουργήσει εφόσον συμβεί. Α μην προδικάζουμε. Εσείς τι λέτε, θα είναι καλύτερη. Γιατί πολλοί λένε, πολλοί αναλυτέ λένε ότι μετά τον Ερντογάν είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αν κάποιος... Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ γιατί αυτή η εκτίμηση που την ακούω συχνά σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τι κοινωνικέ και πολιτικέ μεταβολέ στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Καλά, τώρα βέβαια η καταστροφή αυτή σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα άρδιν για την Τουρκία. Είναι, είναι σαφέ ότι μετά την εφιαλτική βραδιά των σεισμών και η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία αλλάζει. Δηλαδή αυτές τις μέρες εγώ που παρακολουθώ τις εξελίξεις βλέπω ότι από τη μία η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ότι έχει λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν φρικτές καταγγελίες από την περιοχή των σεισμών για το ότι Φεριπίν, ο πρόεδρος Ερντογάν, στις πρώτες ώρες επικοινώνησε με τους σεισμόπληκτους δημάρχους μόνο του δικού του κόμματος και όχι της αντιπολίτευσης. Φοβερά. Και ότι μετά τις καταγγελίες αναγκάστηκε να επικοινωνήσει και με αυτούς και υπάρχουν και φρικτές καταγγελίες για την υπηρεσία πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνη για την έρευνα και τη διάσωση όπου αν θέλετε μια εκτίμηση ο Ερντογάν πληρώνει αυτή τη στιγμή την υπερσυγκέντρωση των εξουσιών και τη διάβρωση των κρατικών μηχανισμών από το προσωπικό του κύκλου θα πάνε δηλαδή, πίσω λέτε οι όταν ο, επικεφαλής, όταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας είναι ένας άνθρωπος που έχει ειδικευτεί επιστημονικά στις ισλαμικές σπουδές αντιλαμβάνεστε ότι Κάτι πάει λάθο. Και αυτό καθρεφτίζεται δυστυχώ με ζωέ, με απώλεια ζώων. Διότι όλες οι ολιγορίες κοστίζουν ζωές αυτές τις μέρες και ώρες. Για τις εκλογές. Ακόμα δεν μπορώ να εκτιμήσω αν οι εκλογές θα μείνουν το Μάιο ή θα πάνε παρακάτω. Ε, θεωρώ όμως πολύ πιθανό να έχουμε επίδραση ακόμη και σε αυτό το κομμάτι. Ε, ούτως ή άλλως τα μέσα Μαΐου που είχε επιλέξει ο Ορτογάν ήταν μια πρόωρη ημερομηνία. Mm -hmm. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε επίδραση ε, και στον εκλογικό χρόνο από την τωρινή κατάσταση. Διότι, ας το δούμε και λίγο απλοϊκά, είναι δυνατόν ο Ερντογάν να πάει σε εκλογές έχοντας ως κοινικό εκατομμύρια τόνους ε, μπάζων ε, στις σίγουρα. σεισμόπληκτες περιοχές και γκρεμισμένων κτηρίων. Νομίζω και θα... ανθρώπου στο δρόμο. Και ανθρώπου στο δρόμο που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα επιδιώξει η κυβέρνηση του Ερντογάν πρώτα απ' όλα να συμμαζέψει κάπω την κατάσταση και μετά να πάει σε εκλογέ. Να πάμε όμω στα δικά μα, στι δικέ μα εκλογέ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη ανακοίνωση ψηφοδελτή Είναι κάτι που το περιμένουμε από μέρα σε μέρα πλέον. Ναι, το περιμένουμε. Είναι θέμα ημερών να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία και να ανακοινώσει τον μεγαλύτερο όγκο των υποψηφιωτήτων πανελλαδικά. Εδώ στη Λάσβο θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν ξέρω τι εννοεί το έκπληξη. Εννοώ ε... ότι ακούγονται πολλά για καινούρια πρόσωπα, για ανανέωση. Αυτό που μου επιτρέπεται να πω προς το παρόν και για λόγους διοντολογίας και για λόγους εσωκοματικής τάξης να το mm -hmm. πούμε έτσι είναι ότι από το ψηφοδέλτιο του 2019 θα είμαι ο μόνος υποψήφιος που επανεκτίθεται. Θα πάμε δηλαδή... Μιλάμε για πλήρη ανανέωση. Έτσι. Θα πάμε σε μια μεγάλη ανανέωση προσώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ε, για να δώσουμε και ένα τόνο τέτοιο που τον χρειάζεται η πολιτική. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι ε, είναι και αυτός ένας παράγοντας απαξίωσης της πολιτικής. Ο κόσμος θέλει να βλέπει... Ε, και εναλλαγή προσώπων ε, σε υποψηφιότητες, mm -hmm. σε ψηφοδέλτια, σε θέσεις ευθύνη και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι, είναι θετικό το ότι εμείς έχουμε αφουγκραστεί αυτό το μήνυμα και θα το δείτε και πανελλαδικά. Θα δούμε κατά τη γνώμη μου πανελλαδικά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με πολλά νέα πρόσωπα, πολλά και καταξιωμένα πρόσωπα ο καθένας στο χώρο του είτε στο επάγγελμά του είτε στην επιστημονική του ενασχόληση που θα καθρεφτήσουν αν το θέλετε έτσι ε, και το περαιτέρω άνοιγμα του κόμματός μας που έχουμε επιχειρήσει μετά την, τις εκλογές του 2019. Mm -hmm. Δηλαδή ε... μόνο εδώ στη Λέσβο να πούμε ότι πέρσι ναι, με σηματίζω. την ανοιχτή εκλογική διαδικασία για τον πρόεδρο του κόμματος στις 15 Μαΐου του 2022 ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου διπλασιάστηκε σε μέγεθος και αριθμεί αυτή τη στιγμή περί τα 1200 μέλη στο νησί. Ε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη γιατί μας επιτρέπει και να έχουμε πολύ πιο οργανωμένη παρουσία στις εθνικές εκλογές mm -hmm. δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται παντού στην προεκλογική εκστρατεία και τη μέρα των εκλογών αλλά και φυσικά παρακάτω στο αυτοδιοικητικό τοπίο να έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν ενεργά ως υποψήφιοι σύμβουλοι σε κοινότητες στους δύο δήμους στην περιφέρεια και Και δικ... αυτό είναι μια πολύτιμη κληρονομιά του ανοίγματο ανοίγμα στο οποίο κοινωνία. πρωταγωνίστησε ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρα. Κάνατε και μια συναισθίαση αυτέ τι μέρε για την κοπή τη πίτα με προσκεκλημένο τον κύριο Παπά, ο οποίο είναι και στην επικαιρότητα τώρα λόγω τη δίκη. η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να ήταν λίγο πιο ανοιχτό προ προς τα μέσα όλο αυτό. Δεν πήρε μεγάλη ε, θα δημοσιοτήτα. Θα σας πω, ε... Καταρχά, ευχαριστήσαμε τον Ίγκο τον Παπά, να τον ευχαριστήσω και από αυτή τη συνέντευξη για, την, για το πόσο γρήγορα προθυμοποιήθηκε να έρθει στη Μητυλίνη όταν τον προσκαλέσαμε. Mm -hmm. Δυστυχώ ήταν μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη και τελικά εξελίχθηκε σε σημαδιακή μέρα για τον ίδιο, διότι ήταν η μέρα που στο ειδικό δικαστήριο, σε αυτή την εκδικητική πολιτική δίωξη που είχε στήσει η Νέα Δημοκρατία εναντίον του, ήταν η αγόρευση τη εισαγγελέω. Mm. και έτσι δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε άλλε δραστηριότητε μέσα στην ημέρα mm -hmm. εξωστρεφή για τον οίκο Παπά, γιατί ήταν σε συνεχή επαφή όλη την ημέρα με του δικηγόρου του από το δικαστήριο. Mm. Τελικά, όπω είπα και στην αισθίασή μα, στο χαιρετισμό μου, ε, φάνηκε ότι ήταν γουρλίδική η μητρική για τον οίκο Παπά, διότι όπω ξέρει ο κόσμο, μα ακούει η εισαγγελέα του δικαστηρίου. Πρότεινε, την, ε, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή του χρησιμοποιώντα η ίδια τη φράση «κονιορτοποίηση του κατηγορητηρίου. Ότι δηλαδή ήταν έολε όλε οι κατηγορίε εναντίον του παπά, ότι δεν στοιχειοθετούνται πουθενά και ότι πρέπει να αθώθει. Περιμένουμε σε λίγε μέρε την, την απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ ε, δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για αυτέ, αν και συνδέονται άμεσα με τι βουλευτικέ. Δηλαδή, πιστεύετε κι εσεί γίνονται κινήσει, υποψήφοι ακούγονται διάφορα, αλλά το θέμα είναι ότι προπορεύουν είναι μπροστά οι βουλευτικέ εκλογέ και αυτέ θα κρίνουν, πιστεύετε, και το πώ θα διαμορφωθεί το σκηνικό στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Θα σα πω. Ε, εξειδικευόμενο στην πολιτική επικοινωνία, αυτό που μα μάθαιναν πάντα οι δάσκαλοι μα στι μεταπτυχιακέ σπουδέ ήταν ότι η προεκλογική σου εκστρατεία για τι εκλογέ mm. ξεκινάει την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμω των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορεί και να ισχύει λίγο το όποιο βιάζεται σκοντάφτη. Γιατί το λέω αυτό, Υπάρχει μια φράση που συνηθίζεται έτσι στην πολιτική πιάτσα να συζητιέται, Αυτοί έδωσαν χέρια. Mm -hmm. Επιτρέψτε μου να εκτιμήσω ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, μπορεί να υπάρξουν καινούργια χέρια που θα δοθούν ή χέρια που θα ξεδοθούν. Ε, να έχουν ήδη ξεδοθεί οι χέρια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ε, χιουμοριστικά. Ε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά εδώ και μήνε τα οποία έχουν αλλάξει άρδιν ήδη ε, από τώρα. Είναι αναντήρητο και αυτό το παραδέχονται όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά. Ότι πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι από αυτό θα κρυθούν πολλά και σε σχέση με τη μάχη τη αυτοδιοίκηση τον Οκτώβριο. Mm -hmm. ε, Εμεί από την πλευρά μα, για να προλάβω πιθανή ερώτησή ναι, σα επειδή δεν κρυβόμαστε, εμείς είμαστε σε μία περίοδο συζήτησης και για τους δύο Δήμους και για την Περιφέρεια, οι επαφών, και ε, αξιολογήσεων των διαφόρων σεναρίων που μπορούν να υπάρξουν για το χώρο μας. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι και στην Λέσβο και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία θα ακολουθήσει την πολιτική κατεύθυνση που έχουμε κεντρικά που είναι προσπάθεια για ευρύτερες συμμαχίες. συνεργασίε. Ούτω ώστε γιατί ο πολιτικό μα στόχο είναι να μην ξαναβαφτεί μπλε ο χάρτη όλη τη χώρα όπω έγινε στι αυτοδιοικητικέ του 19. Θυμίζω ότι μόνο η περιφέρεια Κρήτη δεν είναι νεοδημοκρατική mm -hmm. αρχή ή νεοδημοκρατική απόχρωση, όταν μιλάμε για τον κύριο Μουτζούρη στο Βόρειο Αιγαίο, mm -hmm. που ήταν λευκό το χρώμα του Βόρειο Αιγαίου mm -hmm. λόγω mm -hmm. ανεξάρτητου mm -hmm. συνδυασμού. Αλλά ο κύριο Μουτζούρη δεν κρύβεται ότι είναι από το mm -hmm. χώρο τη Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμεί θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό. Όχι μόνο στην Κρήτη ή στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές που είμαστε πολύ ισχυροί, αλλά συνολικά στη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς... Περιμένετε. Και δεν περιμένουμε άπραγη. Mm -hmm. ε, βρισκόμαστε σε διαδικασία κουβέντα συζήτησης, οργανωμένου σε κομματικού διαλόγου. Νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε να πάρουμε αποφάσεις. Λέτε όμω ότι θα, θα μείνουν τα... οι υποψηφιότητε όπω αυτέ που γνωρίζουμε, ή θα έχουμε και νέε μετά τι εκλογέ. Σα είπα. Σας είπα. Ε... Κατά τη γνώμη μου, όσο το νωρίτερο γίνουν οι εθνικέ εκλογέ, τόσο περισσότερο θα επηρεάσουν την αυτοδιοίκηση. Γιατί τόσο ώστε μετά να υπάρχει αρκετό χρόνο mm. για, για τι εξελίξει στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια. Ακόμα όμω η κατάσταση όλοι παραδέχονται ότι είναι ρευστή. Ακόμη και αυτοί που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί και τρέχουν, αν συζητήσετε μαζί του, καταλαβαίνουν και αυτοί ότι η υπόθεση είναι ρευστή. Να σα το κάνω πολύ λιανά και στον κόσμο μα ακούει. Ναι. Αν συμβεί το για μα απευκταίο σενάριο να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τι εθνικέ εκλογέ, προφανώ οι συνδυασμοί που θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσουν. Μια περισσότερη ισχύ, να το πούμε, δυναμική α το πούμε. Αν όμω συμβεί το σενάριο για το οποίο αγωνιζόμαστε εμεί, που θα είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για να σχηματιστεί με την απλή αναλογική ένα κυβερνητικό συνασπισμό προοδευτικό, mm -hmm. που ελπίζουμε ο κ. Ανδρουλάκης να έρθει στα συγκαλά του και να αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και να σταματήσει αυτό το πράγμα που του κλέβει η Νέα Δημοκρατία στελέχη και αυτό βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ όλη μέρα. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων και άλλων δυνάμεων τη αριστερά. Προφανώ καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί μια τέτοια προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα, θα υπάρξει και δυναμική για σχήματα που θα συμβολήσουν αυτή την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων. Εκλυμός. Άρα λοιπόν, α μην βιαζόμαστε να προδικάσουμε mm -hmm. το πιο θα είναι ο και πιο θα είναι ο χαμένος, γιατί ο πολιτικό χρόνο είναι πολύ πυκνός στο επόμενο διάστημα. Ε, Εσεί είστε πάρα πολύ. Το, από την αρχή που αναλάβατε, αυτό που μπορώ να σα πω και βλέπω είναι ότι είστε πολύ δραστήριος, πολύ κοντά σε προβλήματα, σε, κοντά σε ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Και ένα από αυτά που είδαμε και τελευταία είναι και το Μιχαλέλιο, το οποίο είναι πολύ, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ε, τι βλέπετε εσεί να γίνεται, Ασκήσατε ξεκάθαρα κριτική στο Δήμο. Θεωρείτε ότι yeah. ε, εκεί αποδίδεται όλη την ευθύνη για την κατάσταση, αλλά βλέπετε φω στον ορίζοντα. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένο με την υπόθεση του Μιχαλέλιου, γιατί ξέρετε, πίσω από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του καταστρέφονται ζωέ. Καταστρέφονται ζωέ των τροφίμων του πρώτα απ' όλα. Mm -hmm. Και να πούμε ότι το Μιχαλέλιο δεν έχει τρόφιμους μόνο από το Πλωμάρι και την ευρύτερη περιοχή, έχει απόλυτο νησί. Και οι συνθήκε του είναι και καλέ. Καταστρέφονται όμω και οι των εργαζομένων, όπω και των απλήρωτων προμηθευτών, εδώ και καιρό, και αυτό γίνεται μια αλυσίδα καταστροφή. Και βέβαια υπάρχει το κεντρικό πρόβλημα που είναι ότι σε πάρα πολύ δύσκολου καιρού θεωρώ αδιανόητο να κλείνουν δομέ σαν του Μιχαλέλη. Εγώ λοιπόν έχω βρεθεί ε, τρει ή τέσσερι φορέ το τελευταίο τρίμηνο εκεί. Έχουμε συζητήσει με του διοικούντε, με του ανθρώπου ε, για του απλήρωτους μήνε που έχουν περάσει για τις υποχρεώσεις οικονομικές που συγκεντρώνονται και συγκεντρώνονται και συγκεντρώνονται χωρίς να βρίσκουμε λύση όμως για να mm -hmm. μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το Ίδρυμα και την απελπισία τους μην οδηγηθούν στο κλείσιμο. Και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Δήμος Μητηλίνη, μετά από πάρα πολλή κολυσιεργία, γιατί έλεγε η τοπική κοινότητα πλωμάριου, mm -hmm. στην οποία έπρεπε να περάσει η διοίκηση, Ελάτε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση να μας χρηματοδοτήσετε για να αναλάβουμε να... τη διοίκηση να εξοφλήσουμε να τα χρέη. Λογικό να. το βρίσκω. Mm -hmm. Ο Δήμος Μητηλίνη, λοιπόν, μετά από μια πολύ μεγάλη κολυσιεργία, έφτιαξε μια προχειροδουλειά προγραμματικής σύμβασης την οποία απέρριψε η αποκεντρωμένη διοίκηση ακριβώς γιατί ήταν προχειροδουλειά. Αυτά δεν γίνονται στο πόδι όταν το πρόβλημα υπάρχει τόσους μήνες. Βάση πτώση το πρώτο που πρέπει να λυθεί είναι αυτό να κατατεθεί προγραμματική σύμβαση από το δύο Μητυλής που θα είναι επιτέλους στοιχειοθετημένη και κάθε μέρα που χάνεται είναι επικίνδυνη για το κλείσιμο του Μιχαλέλη. Σε και δεύτερον, εγώ πάλι, ναι. Ε, απέστειλα προχθές επιστολή και στον κύριο Πέτσα και στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου οι οποίοι και οι δύο γνωρίζουν το πρόβλημα από επισκέψεις τους στο νησί και είχαν αφήσει να αιωρούνται υποσχέσεις mm -hmm. ότι θα ψάξουν τρόπους να βοηθήσουν και δεν έχουν κάνει τίποτα απέστειλα προχθές επιστολή στους οποίους εκθέτω το πόσο δραματική είναι η κατάσταση και τους καλώ επειδή έχουν ενημέρωση λύση, πι, πιστεύω, και είναι Υπουργεία και των εσωτερικών. Ε, και η, η, ο τομέα τη κοινωνική αλληλεγγύη που έχει η κυρία Μιχαηλίδου είναι σχετική τομής τη κυβέρνηση να αναζητήσουν τρόπου, όχι παράνομου, το γράφουμε στην πιστοτήτα. Δεν θέλουμε να παραβιαστεί ο νόμο mm -hmm. που λέει ότι ένα ίδρυμα για να χρηματοδοτηθεί πρέπει πρώτα να αδειοδοτηθεί. Σωστό είναι αυτό. Mm -hmm αλλά να αναζητήσουν τρόπους ως αρμόδια υπουργεία για να υπάρξει σταθερή χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Πολύ σύντομα, γιατί πιέζει και ο χρόνος, Η... για την ανάπτυξη της Λέσβου, ε, θεωρείτε ότι γίνονται κάποιες προσ... Ο κόσμος τώρα πιέζουν και οι φορείς οι ίδιοι ζητάνε λύσεις για να κινηθούν κυρίως στον τουρισμό, αλλά και στις επενδύσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει προοπτική και πού πρέπει να επικεντρωθεί πλέον για να πούμε ότι βγαίνουμε από αυτό το δύσκολα χρόνια με το μεταναστευτικό, με την οικονομική κρίση και μπορεί και η Λέσβος να έχει μια ευκαιρία στην ανάπτυξη Το πρόβλημα είναι βαθύτερο από το μεταναστευτικό το αναπτυξιακό πρόβλημα της Λέσβου κατά τη γνώμη μου ξεκινά από το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν και πρόσωπα και κύκλοι που έχουν πρωταγωνιστήσει στο επίπεδο της τοπικής εξουσίας για πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν καταφέρει να υπάρξει ένα μακρόπνοο και συντεταγμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Με αποτέλεσμα κάθε δημοτική περιφερειακή αρχή που αλλάζει να παίζει αλλιώς τη μελωδία mm -hmm. ε, και να ξεκινάμε αυτού και από την αρχή χωρίς, προ, χωρίς σχέδιο. Ξεκινάμε από αυτό. Η λέσβος έχει μείνει πίσω πριν προκύψει το προσφυγικό. Δεύτερον, το προσφυγικό ήταν επιβαρυντικός παράγοντας. Τώρα όμως είμαστε σε μια άλλη κατάσταση έπρεπε εδώ και 2-3 χρόνια να έχει εκπονηθεί να εχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Mm -hmm. Γιατί, γιατί προοπτικές υπάρχουν κύριε Γιακουμή σε πάρα πολλού τομεί να προχωρήσει η ανάπτυξη του νησιού ξεκινώντας από τον τουρισμό. Κατά τη γνώμη μου για παράδειγμα να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η περιοχή της δυτική ακτής του νησιού με την ολοκλήρωση των έργων του λιμανιού και του δρόμου Καλονίση Γρήου θα έχει μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία τα επόμενα χρόνια αρκεί να έχει τη στήριξη που χρειάζεται ώστε να προσελκυθούν επενδύσεις και να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, η Λέσβος έχει αρχίσει να πιστοποιεί τα τελευταία χρόνια ε, και άρα να μπορεί να αξιοποιήσει τις θερμοπηγές της, mm -hmm. ούτως ώστε να κάνουμε θερμαλιστικό τουρισμό. Είχαμε την εξέλιξη με την επένδυση στα λουτρά του Πολυχνήτου, που πρέπει να προχωρήσει ε, με βάση τους κανόνες και να γίνει ένα όμορφο πράγμα για να προσελκύει κόσμο έχουμε, είμαστε ένα ευλογημένο νησί από τη γεωθερμία που μπορεί να προσελκύσει με, τις, με ανάλογες εγκαταστάσεις, υποδομές mm. να προσελκύσει χιλιάδες κόσμο για αιματικό τουρισμό ε, υπάρχει άλλη, η όλη κουβέντα, είδα και στην προηγούμενη εκπομπή σας το συζητήσατε με τον κύριο Μουτζούρη mm. η όλη κουβέντα για το Σάρλτζα Φερπίν mm. Ε, ελπίζω που... αυτό να μην μείνει στις πανέμορφες Βαλτός. μακέτες Ελπίζουμε Γιατί Ελπίζουμε. οι μακέτες ήταν πανέμορφες, τις είδα και εγώ <laughs> Η Λέσβος μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα πιο γοργά Αν βασιστούμε στον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς της τομέα Έχει υπέροχα παραδείγματα Και γίνεται πολύ καλή δουλειά ήδη τα με εξωστρέφεια που φέρνουν βραβεία για τα λάδια τους mm -hmm που εξάγουν σε ακόμη περισσότερες χώρες τα ούζα τους, να το πούμε και αυτό. Έχουμε καινούργιες προσπάθειες να ξαναεπάρξει ποιοτικό κρασί στη Λεσβό. Έχουμε πάρα πολλούς τομείς που χρειάζονται ένα συντεταγμένο στρατηγικό σχέδιο και όχι μία πιτσιλιά εδώ, μία πιτσιλιά εκεί, ε, πολλά λεφτά που χάνονται άδικα. Θα κάνουμε πολύ σύντομα μια καινούργια κουβέντα, να είστε σίγουροι, γιατί λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Αλλά θα σα πω μια τελευταία σκέψη μου κλείνοντα. Σα θεωρώ στέλεχο πρώτη γραμμή. Όταν λέμε πρώτη γραμμή, θεωρώ ότι είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σα δούμε είτε υπουργό σε μια ε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε μια περίπτωση που δεν. Ε, ε Εκλέ, δεν εκλέξει. Λέμε, αν γίνει αυτό το, ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή, θα μπορούσε να σα δώσει και σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Εμένα, πρώτη τι μου. Πρώτη, το πρώτο μου άγχο είναι να κερδιθούν οι εκλογέ mm -hmm. από το ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, ε, ούτω ή άλλω επειδή είμαστε μια τριεδρική περιφέρεια, ε, είναι δεδομένο ότι ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, είτε πρώτο είναι ο ένα ή το άλλο, θα έχουν από μία έδρα. Ε, το μόνο που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με την τρίτη έδρα του νομού. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν αφορά εμά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι καημό άλλων κομμάτων. Mm -hmm. ε, αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο, ε, να λειτουργήσουμε όλοι για την επιτυχία της και από εκεί και πέρα αν με ρωτάτε μελλοντικά... Αν μελλοντικά θα ήθελα να αν ασχοληθώ... θα ήταν στο μυαλό σας, αν σας γινόταν πρόταση και πει ότι εμείς έχουμε ένα δυνατό χαρτί και θέλουμε να κερδίσουμε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, είτε περιφέρεια είτε Δήμο. Το μόνο μπορώ να σα πω είναι ότι σε αυτή τη στιγμή τη ζωή μου αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προσφέρω στον τόπο μου από την πλευρά του νομοθετικού σώματος, τη mm Βουλή. -hmm. της Βουλής. Ε, υπό την έννοια ότι έχω αναλάβει και αυξημένε αρμοδιότητες στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και του κόμματός μας. Είμαι το Μεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Πρόσφατα εξελέγην και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Αριστερά, τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικογένεια που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα, αυτή την περίοδο τη ζωή μου ασχολούμαι έντονα ναι, ε, με σίγουρα. αυτά τα ζητήματα, που είναι ζητήματα κεντρική πολιτική κοινή. Φυσικά, χωρί να σταματώ ποτέ, και αυτό έχω φροντίσει να το κάνω πράξη μετά την εκλογή με τα τοπικά προβλήματα των νησιών μας, των τριών νησιών του νομού μας που νομίζω ότι. Ε, σε αυτά τα 3,5 χρόνια κοινοβουλευτική θητείας αν μη τι άλλο έχω κατακτήσει ένα καλό επίπεδο επαφής με τις τοπικές μας κοινωνίες και με τους φορείς των νησιών γιατί αυτό είναι το καθήκον ως βουλευτή. Αν με ρωτάτε τι μπορεί να συμβεί σε τρία ή τέσσερα χρόνια από τώρα δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Μπαίνει ανοιχτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε σίγουροι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα μέχρι τι εκλογέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα ήταν και ενδιαφέρον αν δεχόταν οι άλλοι δύο συνάδελφοί μου στη Βουλή να κάνουμε και ένα προεκλογικό και debate. Αυτό, και αυτό θα ήταν, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ καλύτερο. το λέω δημοσίω από τώρα, να σα βγάλω και αυτή Ελ... την είδηση. Ελπίζω να. Ότι εύχομαι και οι άλλοι δύο βουλευτέ του νομού να συνηγορήσουν ε. ώστε στο κανάλι σα να γίνει ένα πολύ ωραίο debate. Μακάρι να ανταποκριθούν. Θα ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό και θα ακουστούν όλε οι απόψει και να ακούσουμε την μεταξύ σα συζήτηση, πώ θα, θα προκύψει από αυτό. προτάσει, τι έγινε, τι και δεν τι έγινε και, καθένας. Τι, ναι, ναι, mm -hmm. και τι προτείνει ο καθένα. Αυτό είναι ο δημοκρατικό διάλογο και μακάρι να το δούμε να συμβαίνει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ.